Είναι όμως πρόβλημα, ας πούμε, όταν δεν μπορείς να μαζέψεις χρήματα, πάνε όλα σε υποχρεώσεις, μετά δεν σου μένει τίποτα. Ελάχιστα έσοδα, υψηλή φορολογία, υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, βροχή από νέες οδηγίες στην νομοθεσία, με την κατάσταση στον κλάδο μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανικών να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Στη δική μας ειδικότητα, ο όγκος της δουλειάς δεν μειώθηκε. Υπάρχει, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το αντικείμενο. Όμως οι δουλειές είναι όλο μικρές. Δύσκολα μαζεύονται τα χρήματα και με το φορολογικό και το ασφαλιστικό αυτό που έγινε μαζί είναι πλέον μεγάλο το πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά αν κόψεις 100 ευρώ απόδειξη, τα 70 ευρώ είναι ήδη χαμένα σε φόρο και σε ασφαλιστικό ταμείο. Από το 2010 και μετά υπάρχει, εγώ το χαρακτηρίζω βιομηχανία νομοθεσίας. Κάθε τόσο βγαίνει ένας νόμος που λέει ότι θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ συνήθως είναι λυπής ή κακογραμμένη, τα λοιπά. Μετά από λίγο βγαίνει κάποιος άλλος. Βγαίνουν και 10 εγκύκλοι και μετά κάποιος άλλος νόμος, με αποτέλεσμα συνεχώς να προσπαθείς να μάθεις τι γίνεται, να μην ξέρεις ποτέ για κάτι τι πρέπει να κάνεις. Οι νέοι στο επάγγελμα επιλέγουν την φυγή στο εξωτερικό για επαγγελματική αποκατάσταση φυσικά και καλύτερη ζωή. Ούτε και μπορούν εύκολα να πει ότι ο άλλος θα φτιάξω ένα γραφείο, ας πούμε, και θα μπορώ να επιβιώσω όπως άλλοτε. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και είναι και πάρα πολλοί που φεύγουν κιόλας, πάνε στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δυτικής Ελλάδος, Τάσος Φάκος, τονίζει πως ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο δεν σταματά. Εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε και οι μερίδες έχουμε κάνει για την ενημέρωση των μηχανικών και ερωτήματα στέλνουμε στο Υπουργείο. Ουσιαστικά από το 2012, με το καινούριο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, δεν μπορείς να φτιάξεις πουθενά τίποτα. Όλα απαγορευτήκανε. Βγήκε ένα πολεοδομικό σχέδιο καινούριο, είχε χρήσεις. Μετά ήρθε κάποιο χαρτί από το Υπουργείο που λέει ότι όπου, ας πούμε, απαγορευόταν πριν, για παράδειγμα, να φτιάξει συνεργείο αυτοκινήτων, συνεχίζει να απαγορεύεται. Επειδή το έλεγε το παλιό σχέδιο, ας επιτρέπεται με το καινούριο. Όπου όμως το καινούριο απαγορεύεται, ενώ στο παλιό επιτρεπόταν, πάλι απαγορεύεται. Δηλαδή, εντάξει, εγώ λέω γιατί φτιάχτηκε αυτό το σχέδιο.